Να την αφιερώσουμε αυτήν την εκπομπή της Κυριακής για τον μεγάλο Θανάση Κορδαλό. Τον Μητροπολιτικό Ναό, μετά από λίγο, ήρθε ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ο Πανοσιολογιώτος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Μακάριος Δουλουφάκης, ο οποίος ετέλεσε τρισάγιο. Όμως, έκανε, θα έλεγα, ιδιαίτερη εντύπωση η ομιλία του πατρός Μακαρίου ενώπιον της σωρού του Θανάσης Κορδαλού. Και λέω ότι έκανε εντύπωση, γιατί πραγματικά τα λόγια του εκπροσώπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, του Αρχιεπισκόπου, αλλά και του Ιερού Κλήρου, ήταν πραγματικά εκτός από συγκινητικά και πρωτοποριακά, κατά την προσωπική μου άποψη. Και μετά από την κηδεία, την εξώδια ακολουθία του αγαπητού Θανάση Κορδαλού, παρακάλεσα τον πρωτοσύγκελο να είναι μαζί μας εδώ σήμερα, αυτήν την αναστάσιμη Κυριακή, για να μιλήσουμε για αυτόν τον μεγάλο δάσκαλο της κριτικής μουσικής. Άγιε Πρωτοσύγκελε, σας καλωσορίζω. Σας ευχαριστώ που μου κάνετε την τιμή να είστε εδώ μαζί μου σήμερα, Κυριακή του Θωμά, για να μιλήσουμε για αυτή την μεγάλη μορφή, την ανεπανάληπτη μορφή της κριτικής μουσικής. Και θα ήθελα να προκαταλάβω τους φίλους τηλεθεατές, προς Θεού δεν ήρθαμε εδώ να κάνουμε κάποια αγιοποίηση τρόπον τεινά του Θανάση του Σκορδαλού, αλλά θα δουν και θα ακούσουν από το ίδιο το στόμα που είπε κάποια λόγια εκεί πάνω από τη σωρό του αείμνηστου του Θανάση Σκορδαλού, να ακούσουν και πάλι και να κάνουμε βεβαίως μια κουβέντα. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω αυτά τα λόγια τα οποία είπατε εκεί στο Τρισάγιο που τελέσατε, να μας τα επαναλάβετε εδώ στην εκπομπή Ορθοδοξία, Γένος και Παράδοση. Αγαπητέ κύριε Δαμαρλάκη, απαντώ αληθώς ανέστη ο Κύριος και ευχαριστώ και για την πρόσκληση στην εκπομπή σας, που και μόνον εκ του τίτλου της μπορώ να πω ότι αξίως και δικαίως φιλοξενεί σήμερα αυτό το θέμα, διότι η πατρώα μουσική μας είναι υπόθεση του γένους. Και ο τίτλος της εκπομπής σας συμπεριλαμβάνει και τη λέξη γένος. Εορτάζει η Εκκλησία μας σήμερα την απιστία αλλά και την πίστη. Την αμφιβολία απ' τη μια, αλλά και την κραυγή εκείνη την τρομερή του Αποστόλου Θωμά. Εάν δεν βάλω τα χέρια μου πάνω στις τρύπες, δεν θα πιστεύσω. Και όταν ο Θεός μας και ο Κύριός μας, του οποίου την Ανάσταση εορτάσαμε πριν λίγες ημέρες, τον άφησε να αγγίξει, είπε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Αλλά δεν σταματά εκεί. Δίδει ο Χριστός μια απάντηση. Γι' αυτό λοιπόν του λέει «Μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός». Και κάθε ένας που θα γευθεί κάτι, όπως ο Θωμάς, δεν μπορεί παρά να ομολογεί με πίστη, όχι με φανατισμό, με πίστη, την αλήθεια που είδε. Παρίσταμε λοιπόν σε αυτή την εκπομπή εν αληθεία εκπροσωπών την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και, όπως είπατε, πριν η σωρός του μακαριστού τελευταίου μεγάλου δασκάλου του αιώνα μας, της κριτικής μουσικής, αναχωρήσει για τη γενέτειρά του το σπήλιρε θύμνου, ετελέσαμε ένα τρισάγιο, ψάλατε μαζί μου, στον
παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, εκπροσωπών των Σεβασμιότατων Αρχιεπίσκοπων Κρήτης κύριων Τιμόθεων και των Ιερών Κλήρων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης επί της Ορού του Μακαριστού, που εκεί πράγματι, χωρίς να έχω σχεδιάσει κάτι να είναι προμελετημένο, βγήκαν από την καρδιά μου μέσα μερικά πράγματα τα οποία εναπέθεσα σαν ένα ευχαριστώ και εγώ σαν ένας άνθρωπος που γεννήθηκα και μεγάλωσα μέσα στο περιβάλλον της παραδόσεως, της κριτικής παραδόσεως, της κριτικής μουσικής. Πολλοί ίσως θα πούν ότι η υπόθεση της μουσικής είναι υπόθεση έξω της Εκκλησίας ή ότι η Εκκλησία δεν ενδιαφέρεται για ευρύτερα πολιτιστικά δρόμενα που είναι μια κατηγορία που μας απευθύνουν συχνά πυκνά. Εμένα προσωπικά. Τι δουλειά έχει. Εγώ θα μιλήσω έτσι πιο απλά, Άγιε Πρωτοσύγγελε. Εγώ κατηγορούμαι πως ο ψάλτης του Αγίου Μινά κάνει εκπομπές για κριτική μουσική. Όχι μόνο είναι επενετέων, αλλά θα έλεγα ότι σε μια από τις εκπομπές σας που είχατε κάνει με τον Μακαριστό δάσκαλο, είχατε πει, γιατί έτυχε να τη δω στα αφιερώματα των ημερών τα οποία παρακολούθησα όλα, είπατε ότι ο μεγάλος κορμός είναι η βυζαντινή μουσική, ένας κλάδος είναι η κριτική μουσική, είναι ένας κλάδος. Υπάρχουν τόσοι άλλοι κλάδοι, διότι η Ελλάδα, η πατρίδα μας, η Ρωμιοσύνη ευρύτερα, η Ορθοδοξία ευρύτερα, το γένος που είπαμε προηγουμένως, έχει τόσον πλούτον, χωρίζεται σε τόσους κλάδους και υποκλάδους μουσικών κατηγοριών, που πράγματι η κριτική μουσική είναι ένας εκ των κλάδων, εκ των σπουδαιότερων λόγων της αρχαϊκότητος την οποία παρουσιάζει. Βεβαίως, για να ευθυμίσουμε και οδηγώ τη συζήτηση, ο Μακαριστός Βενιζέλος είχε ένα υπουργό στην κυβέρνησή του, ο οποίος ήταν ποντιακής καταγωγής. Γιατί λύρα δεν έχουμε μόνο εμείς. Οι Κρήτες έχουν και οι Πόντιοι. Και οι πολίτες. Και οι Κωνσταντινοπολίτες και οι Καρπάθοι και αλλού. Τέλος πάντων, είχε ένα υπουργό, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το όνομά του, να πω στους ακροατές σας ότι έρχομαι να κάνω μια συζήτηση, όχι να εντυπωσιάσω με προλόγους, επιλόγους και... Όχι, εγώ όταν θα σας διακόψω πάλι, θα σας μεταφέρω και δεν σας το έχω πει μέχρι τώρα, τα παιδιά του, τα οποία έχουν σταδιοδρομήσει του Μακαριστού, βεβαίως, πολύ καλά στην Αμερική, του Μακαριστού Σκορδαλού, μου είπαν ότι όλους τους ακούσαμε με αγάπη, ευχαριστηθήκαμε που όλοι ετοίμησαν τον πατέρα μας, όλοι οι νομάρχες της Κρήτης, δήμαρχοι κτλ. Αλλά εκείνο που μας συγκίνησε και μας άγγιξε στην καρδιά ήταν η εκπροσώπηση της Εκκλησίας. Βέβαια. Δηλαδή η παρουσία του πρωτοσυγγέλου, ο οποίος είπε ότι έρχομαι εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου και του Ιερού Κλήρου. Βέβαια. Ήταν η σημαντικότερη στιγμή, έτσι μου είπαν εμένα. Βεβαίως. Όπως ετοίμησε δε όντως και ο Σεβασμιότατος Άγιος Λάμπης και Σφακίων Ειρηναίος με την παρουσία του, που στο πρόσωπό του είδαμε την ιεραρχία της Εκκλησίας της Κρήτης και τον κλήρο της Μητροπόλεως, της γενετήρας του Μακαριστού δασκάλου. Ναι, λοιπόν, είχε ένα υπουργό ο Βενιζέλος, ο οποίος ήταν ποντιακής καταγωγής, και όταν ευθυμούσε ο Μακαρίτης ο Βενιζέλος, πείραζε τον Πόντιο στην καταγωγή υπουργό του, λέγοντάς του: «Εμείς σας δώσαμε τη λύρα ή εσείς εμάς?» Και βεβαίως ο Βενιζέλος υποστήριζε ότι η Κρήτη έδωσε και ο Πόντιος ότι ο Πόντος έδωκε. Βλέπετε λοιπόν ότι το θέμα της μουσικής περιπλέκεται στην πολιτική, περιπλέκεται στην εκκλησία, περιπλέκεται στη ζωή μας, συνοδεύει τις θλιβερές, τις ευχάριστες στιγμές της ζωής, και αυτή η ίδια η Εκκλησία τοποθέτησε την μουσική εντός των ναών, στα καθημάς βέβαια ορθόδοξα άνευ οργάνων,
για να υμνήσει το Θεό, διότι η μουσική είναι η γλώσσα των αγγέλων. Λοιπόν, ο μακαριστός λοιπόν σκορδαλός του οποίου ψάλατε την εξόδιο ακολουθία και μάλιστα την εβδομάδα της διακίνησή μου, δεν ήταν ένας άπιστος αλλά ένας πιστός που ομολόγησε όπως τον σημερινό Απόστολο Θωμά, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Δεν εμελοποίησε διότι τον τραυμάτισε καταθλιπτικά μια επιστροφή απελπισίας για να κερδίσει ένα εισιτήριο για τον Παράδεισο με μια φτωχή δηλαδή επαρχιώτικη, όχι χωριάτικη, γιατί το χωριάτικη είναι άξιο, επαρχιώτικη, μικρονοϊκή θα έλεγα πίστη, αλλά αληθινή πίστη, και γι' αυτό τιμούμε τη μνήμη του και γι' αυτό τα παιδιά του δεν ξέρουν, ίσως μπορεί να το ξέρουν αλλά δεν ξέρουν σε ποιο βαθμό. Παραδείγματος χάρη θα αναφέρω 2-3 ονόματα ναών εδώ της πόλεως μας. Στον Άγιο Ευγένιο, στις Μεσαμπελές, γι' αυτό και ήταν στην κηδεία του ο Εφημέριος. Στον Άι Γιάννη, στο Προάστιο, τον είδα ξαφνικά, εν ώρα λειτουργίας, στο Ψαλτήρι. Στο Μητροπολιτικό Ναό, τον έχετε δει εσείς. Στο γραφείο μου ήρθε για 2 ή 3 φορές. Τη μια φορά ήρθε για ένα ιερέα για να μου πει ότι είναι φτωχός, ότι τα παιδιά του δεν μπορούν. Τι μπορούμε να κάνουμε, πρωτοσύγγελε? Ποιος ο σκορδαλός? Την άλλη φορά ήρθε και μου είπε: ο Μητροπολίτης Λάμπης και Σφακίων επιτελεί στην πατρίδα μου μακάριε ένα μεγάλο έργο, διότι αυτή η Μητρόπολη είναι το εγκαταλελειμμένη. Όπως ξέρετε, και χωρίς να θέλω να κάνω εγκόμια στον ιεράρχη της περιοχής, έχει δώσει μια πνοή έργων και προσώπων και κυρίως προσώπων, και ο σκορδαλός επισκεπτόμενος το σπήλι έβλεπε ο άνθρωπος και ήρθε στο γραφείο του και είναι κάτι που δεν πρόλαβε να το κάνει, να μου πει πώς θα τιμήσουμε το δεσπότη του τόπου μας, και ήθελε να τον βοηθήσω να γράψει μια περγαμηνή. Λοιπόν, οι σχέσεις του ήταν λοιπόν στενές με την Εκκλησία, γιατί πρώτα απ' όλα πίστευε στο Θεό. Δεύτερον, έφυγε εν μετανία από αυτή τη ζωή με συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας, και προς χάρη του, χωρίς κανείς να μου το ζητήσει, διαλόγου συνειδήσεως, έγραψε ένα άρθρο εχθές. Ναι, το έχω σημειώσει να σας το πω, σε τοπική εφημερίδα εδώ. Για τοπική εφημερίδα, του οποίου ο τίτλος είναι «Συμπερπατούν χριστιανοσύνη και παράδοση, παράδοση και χριστιανοσύνη». Αυτά μας στέκουν. Είναι λόγια του Θανάση Σκορδαλού. Υπάρχουν, τώρα θα μου πείτε από την άλλη, άλλοι οι οποίοι καπηλεύονται και λένε πως είναι χριστιανοί ή είναι οι λεγόμενοι θολοκουλτουριάριδες της μουσικής. Ο Σκορδαλός δεν υπήρξε θολοκουρτουριάρης, διότι εις αυτό το άρθρο γράφω όπως ο ίδιος είπε σε μια εκπομπή, και εσείς τον γνωρίζετε περισσότερο, ότι 2 ήταν οι πηγές της έμπνευσής του στην παιδική του ηλικία. Το ψαλτήρι του ναού του Αγίου Χαραλάμπους της, δίπλα από το σπίτι του, στο σπίτι της επαρχίας Αγίου Βασιλείου στο σπήλι, και η δεύτερη πηγή ήταν τα γάργαρα νερά του Μήλου που ήταν δίπλα, που καθόταν και αφρουκαζόταν τον ήχο, και όπως γράφω εδώ, μέσα στην τραχύτητα των βουνών της Κρήτης, εκεί άκουσε ενεπνεύστη αυτήν ακριβώς τη μουσική. Είναι λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι απλώς ένας καταφεύγων στην Εκκλησία, αλλά ένας δημιουργών από την Εκκλησία και εν τη Εκκλησία. Δεδομένου ότι σε αυτό το άρθρο αναφέρω 2 περιστατικά από τη γιορτή Κρασιού των Δαφνών. Στο ένα ήρθε,
και θα σταματήσω σε αυτό και θα σας αφήσω και με συγχωρείτε, αλλά είναι τόσα πολλά που πρέπει να πει κανείς. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στο ένα από αυτό ήταν στη γιορτή, τα δύο, είναι στη γιορτή κρασιού των Δαφνών. Ο Μακαρίτης ο Σκορδαλός ερχόταν πάντα πιο μπροστά, διότι ήταν από αυτούς που συνετέλεσαν στο να γίνει αυτός ο πολιτιστικός θεσμός. Τη μια φορά εγώ φοιτητής τον πλησίασα για να δω ποιος είναι αυτός ο Σκορδαλός. Άρχισα λοιπόν να του αποκαλύπτω την επαφή μου με την βυζαντινή μας μουσική και μετεκπλήξεως καταθέτω, όπως και γράφω εδώ, εις μνήμη του ότι εγνώριζε και τους 8 ήχους της εκκλησιαστικής μουσικής και τα αναστάσιμα τροπάρια με τα οποία συνήθως οι πρακτικοί ψάρτες, όπως ήταν και αυτός, βρίσκουν τους ήχους. Την δε δευτέρα φορά, βγήκε μετά επάνω και επειδή τον φώναξαν, ήταν η ώρα να αρχίσει να ανοίξει τη βραδιά και μετά μου έγνεφε από μακριά, χόρευε κόσμος πολύ πάνω, αυτός με κοίταζε και μου έγνεφε με το χέρι, ας πούμε, μου έκανε έτσι δεύτερος ήχος. Αυτό που θα ακολουθήσει μου έκανε τρίτος ήχος. Και ενθυμούμε εκείνη τη βραδιά αυτή τη μυστική επικοινωνία η οποία ανταλλασσόταν με τα νεύματα της χειρός και εκείνων των μυστικιστικών ματιών που είχε, που όταν τα κατέβαζε πάνω στις τρεις κορδές μπαίναν μέσα στη λύρα. Πραγματικά. Εν συνεχεία, το δεύτερο είναι όταν ήρθε ένα άλλο βράδυ να προετοιμάσει τη γιορτή κρασιού Δαφνών. Λέω Δαφνές γιατί είμαι εκεί γεννημένος, από εκεί κατάγομαι. Και θυμούμε ότι του έφερα συζήτηση, ήμασταν 20 άνθρωποι, χωρίς μικρόφωνα, χωρίς μεγάφωνα, πριν αρχίσουν οι εκδηλώσεις, ήρθε να μας πει πώς θα κάνετε, τι θα κάνετε, βρέθηκα εγώ εκεί. Φυσικά όταν τον είχα ακούσει την άλλη χρονιά να μου λέει αυτά τα πράγματα, εγώ πήγα αμέσως. Και του λέω, δάσκαλε, σας παρακαλώ πάρα πολύ να μας παίξετε τις πέτρες. Είναι ένα τραγούδι του που είναι ήχος βαρύς στο σύστημα το δικό μας το βυζαντινό. Και αυτός ο ήχος βαρύς είναι, έπαιξε το κομμάτι, τον συνόδευσε ο Μανούσος, ο χωριανός μου, ναι. Συνοπίτης. Είναι Λαουτιέρης ο Μανούσος. Τον γνωρίζω. Τον ξέρετε. Βεβαίως. Λοιπόν, και όχι Λαουτιέρης, από τους καλύτερους. Από τους καλύτερους Λαουτιέρης. Επειδή είναι συνοπίτης μου, απέφυγα τον χαρακτηρισμό για να μην πούν ότι ευλογούμε τα γένια μας. Και ενθυμούμε τη ζωηρή συγκίνησή του όταν στη συνέχεια του έψαλα τη γνωστή δοξολογία του Χουρμουζίου, του Χαρτοφύλακος, στον ίδιο ακριβώς ήχο, στην ίδια ακριβώς κλίμακα. Προσπαθώντας να γράψω τώρα αυτό το άρθρο, διαπίστωσα, κύριε Δαμαρλάκη, το εξής καταπληκτικό. Ότι ο Μακαρίτης ο Σκορδαλός, παίζοντας τις πέτρες, χωρίς να ξέρει ότι είναι ο εναρμόνιος βαρύς του Χουρμουζίου, του Χαρτοφύλακα, εκείνη τη βραδιά εγώ άρχισα να του λέω τι είναι ο Χουρμούζιος ο Χαρτοφύλακας. Αλλά για να γράψω το άρθρο κατέφυγα στην μουσική ιστορία του Γεωργίου Παπαδοπούλου, προέδρου του Συλλόγου Φίλων Μουσικής της Κωνσταντινούπολης, Ορφεύς, την εποχή εκείνη, ναι, 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 του 1890. Και τι διαπίστωσα, ότι ο Χουρμούζιος ο Χαρτοφύλακας, μουσικοδιδάσκαλος της Κωνσταντινούπολης, το 1840, ήταν μαθητής του άλλου μεγάλου μουσικού, του Γεωργίου του Κριτός, είστε αρμοδιότερος ως ψάρτης να τα πείτε, ο οποίος πέθανε το 1816 και ο οποίος Γεώργιος ο Κρητικός, που ήταν μαθητής του Χουρμούζιου, που έγραψε τη δοξολογία σε ήχο βαρύ, που είναι ίδιο με τις πέτρες του Σκορδαλού, είχε μαθητή πάλι κριτικών τον Σιναίτη Μελέτιο τον Κρητικό. Και καταλαβαίνετε, με εξέπληξε αυτή η γενεαλογία, η συνέχεια, ότι πίσω από τον Χουρμούζιο, ο Χαρτοφύλακας με τον εναρμόνιο βαρύ την αργή του δοξολογία, αυτό το θαυμάσιο μέλος που ψάλλεται τόσες πολλές φορές, είναι ευχάριστο και δύσκολο βέβαια, γιατί έχει, όπως ξέρετε, φθορικά σημεία έλξης, αλλαγές, που είναι στην ίδια γραμμή με το τραγούδι του Σκορδαλού. Είναι πίσω από το Χουρμούζιο
ο δάσκαλός του που ήταν κριτικός ο Γεώργιος, και πίσω από τον Γεώργιο ένας συναήτης ονόματι Μελέτιος και αυτός κριτικός. Δηλαδή βρίσκεται μία από την ιστορία, η ιστορία διαπλέκει αυτή τη συνέχεια, κριτικός, και ενθυμούμε τι έγινε εκείνο το βράδυ κάτω από τα δέντρα της πλατείας του χωριού μου. Είχε κατασυγκινηθεί. Λοιπόν, όχι μόνο δεν ενδιαφέρει την Εκκλησία, αλλά η Εκκλησία έδωσε. Και όχι μόνο δεν ενδιαφέρει την Εκκλησία, αλλά η Εκκλησία εγέννησε. Και την κοιτάξτε, στην Ανατολή λέμε, μετά τη Θεία Λειτουργία ακολουθεί το πανηγύρι. Στην Κρήτη μας η Λύρα. Υπήρχε, βέβαια. Οι πόρτες των εκκλησιών είναι ανοιχτές. Ο ήχος του ψάλτη βγαίνει στην πλατεία και ο ήχος της λύρας το βράδυ μπαίνει στην εκκλησία. Στις δυτικές εκκλησίες, λόγω των κλιματολογικών συνθήκων, οι πόρτες κλείνουν. Σε μας είναι ανοιχτές. Και ιερολογούμε το έξωθεν του ναού και ιερολογείται το κοσμικόν εισερχόμενον εις τον ναό. Αυτό το πλέξιμο των δύο στοιχείων είναι μπετόν αρμέ. Δεν μπορεί να το διαχωρίσει κανείς. Το έφτιαξαν οι αιώνες. Το έφτιαξε ο Θεός. Το ευλόγησε ο Θεός. Και ένας ευλογημένος τέτοιος άνθρωπος ήταν και ο Μακαρίτης ο Σκορδαλός, τον οποίον, και κλείνω με αυτό την πρώτη παράγραφό μας, τον οποίον αποχαιρετήσαμε στο Μητροπολιτικό Ναό και ενθυμούμε τι είχα πει, ότι είχα αναφερθεί σε μια μαντινάδα που μου ήρθε εκείνη την ώρα, ότι προς Θεού εγώ δεν είμαι ειδικός, απλώς ενθυμούμε να λέει, στη γιορτή του Κρασιού ερχόταν τακτικά και συνεδέεται και με πρόσωπα της οικογένειας μου, με τον γραμματέα της κοινότητας που είναι ξάδερφος του πατρός μου. Λοιπόν, μέσα στον Άγιο Μινά, λοιπόν, στο κατανυχτικό κλίμα του Αγίου Μινά, που εκεί μέσα ξέρουμε σφαγιάστηκαν αρχιερείς, τα γιορτάσαμε τη Δευτέρα της διακήρυσή μου, σφαγιάστηκαν αρχιερείς, σφαγιάστηκαν παπάδες, εκεί που παρουσιάστηκε ο Άγιος Μινάς το 1826 και απελευθέρωσε τους Ρωμιούς που τους είχαν περικυκλώσει οι Τούρκοι με τον άλογό του υπό την μορφή ενός Τούρκου προκρίτου. Μέσα σε αυτό το συγκινητικό κλίμα του ναού, μέσα στις βυζαντινές αγιογραφίες, μέσα στα ξυλόγλυπτα τέμπλα του μικρού ναού, έβλεπα τη σωρό του Σκορδαλού και μου ήρθε αυθορμήτως αυτή η ωραία μαντινάδα που έλεγε ότι μάχη αξία πιο πολύ το τελευταίο δάκρυ που σταματά και κρουσταλιά στον αματιό την άκρη. Αυτό το δάκρυ το αφήσαμε σαν τον κρίσταλο της παράδοσης επί της σωρού του Μακαριστού και τον προπέμψαμε προς την επαρχία Αγίου Βασιλείου και στο σπήλι για να ενταφιαστεί. Αν δεν σεβαστούμε τις παρακαταθήκες αυτών των ανθρώπων και αυτό που έλεγε, συμπερπατούν χριστιανοσύνη και παράδοση, παράδοση και χριστιανοσύνη, αυτά μας στέκουν, τότε οι πέτρες του Σκορδαλού από εναρμόνιος βαρύς θα γίνουν δάκρυα, που λέει μια άλλη κριτική μαντινάδα που δυστυχώς δεν τη θυμούμε. Οι πέτρες θα γίνουν, τα δάκρυα του Θεού θα γίνουν πέτρες που θα μας κατακυλήσουν και θα μας εξαφανίσουν. Θα ήθελα πριν περάσω στην ερώτηση, τώρα το θυμήθηκα, πέρσι είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα στον Φώτη Κόντογλου. Νομίζω είχα δει λίγο. Ναι, και είχε έρθει ο Θανάσης Σκορδαλός για να παρακολουθήσει και τη δική μου ομιλία, αλλά και του δασκάλου μου, τον Μανώλη του Χατζημάρκου. Λοιπόν, ναι, ξέρω, σε μια αίθουσα στην Ναι, πόλη. Λοιπόν, ναι. Πριν όμως από την ομιλία ήταν ο Σπερίνος και ήρθε στο ψαλτήρι. Όταν τελείωσε η ακολουθία, του λέω, δάσκαλε, ένας χτίστης από τη Μακεδονία μου είπε μία θέση για το «Σώσον ημάς Ιε Θεού», πώς να το λέω, το Πάσχα, την οποία συνηθίζετε κι εσείς και λέτε. Δεν ξέρω εσάς αν σας την είπε κανένας χτίστης. Εμένα ένας χτίστης, απλώς. Εγώ την άκουσα στο Άγιον Όρος. Στο Άγιον Όρος. Λοιπόν, και του λέτε την είπα. Για τη λέξη ο Αναστάσης. Ο Αναστάσης, σε πλάγιο του πρώτου.
Όταν λοιπόν του είπα αυτή τη θέση, γύρισε και μου είπε: «Σε άκουσα, λέει, που είπες απόψε το δοξαστικό, παρήλθεν η σκιά του νόμου». Αυτό τα ήξερε. Μου το είχε πει, ναι, 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 στην πλατεία του χωριού μου. Λοιπόν, το αυτός, συγκεκριμένο, το, ναι, αυτός λοιπόν μου λέει: «Είπες παρήλθεν». Γιατί δεν λες, μου λέει, παρήλθεν. Το βυζαντινό. Το απλό. Του πρίγκου. Του πρίγκου τη γραμμή. Ναι. Την Κωνσταντινούπολιτική, ναι, γραμμή. Άρα, με το παραδειγματάκι που δώσατε, ο κλάδος αυτός, κριτός, ναι, 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 είναι απολύτως δικαιολογημένος. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση λοιπόν και του λέω: «Δώσατε σάρκα και οστά, ναι, με το παράδειγμα σε αυτή τη συνέχεια». Εγώ, δάσκαλε, άνοιξα, λέω, το αναστασιματάριο για να σου αποδείξω ότι διαβάζω μουσική, ας πούμε. Ω. Το αναστασιματάριο του Ιωάννου. Αλλά αυτό που λες, το έχει το αναστασιματάριο μέσα του Πρίγκου και του Ταλιαδόρ και όλων των μαθητών αυτών. Που είναι η σχολή της, ναι, Κωνσταντινούπολης. Τι λες, λέει, λέω, ναι. Και άλλα πολλά τα οποία άλλη ώρα θα τα. Αν κάνουμε ένα αφιέρωμα εδώ με τον διευθυντή που λέμε, να κάνουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα, τον Γιώργο του Χιδηράκη, στον Θανάση του Σκορδαλό, τότε θα ζητήσουμε και τη δική σας τη συνδρομή. Όμως θα ήθελα. Πολύ και θα είμαι παρόν, διότι σας είπα. Κοιτάξτε, εκ της επαφής την οποία είχα. Δηλαδή, τώρα είπα 5 κουβέντες για τα δέντρα του χωριού μου πρώτων εορτών της γιορτής κρασιού, αλλά φανταστείτε ότι. Όταν μου διεξήλθε τους 8 ήχους, μου είπε τα δογματικά, αυτά τα δογματικά, ναι, ναι, θεοτοκία, και ήξερε όχι τη μουσική αλλά και τα λόγια, που δείχνει ότι είχε καθίσει το ψαρτήρι καλά, τα είχε ακούσει, ναι, ναι, καλά. Και πίσω από αυτόν μετά μου είπε τα απολυτήκια και τα αναστάσιμα. Και αν αναφερθούμε σε λεπτομέρειες, θα δούμε ότι εγνώριζε να διακρίνει πάρα πολύ καλά, χωρίς να ξέρει συστηματική μουσική, ναι, νότες. Εγνώριζε να διακρίνει τους 8 ήχους του εκκλησιαστικού γίγνεσθε. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, Άγιε Πρωτοσύγκυλε, να κάνουμε ένα διάλειμμα διαφημιστικό απαραίτητο για την εκπομπή και να επανέλθουμε μετά σε κάποιες ερωτήσεις που έχω σημειώσει. Μείνετε λοιπόν μαζί μας, φίλες και φίλοι, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, αυτό το μικρό αφιέρωμα για τον μεγάλο Θανάση Σκορδαλό. Φίλες και φίλοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής Ορθοδοξία, Γένος και Παράδοση. Μαζί μας σήμερα, μεγάλη τιμή και χαρά μαζί, έχουμε τον πρώτο σύγκελο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, τον πατέρα Μακάριο, για ένα μικρό αφιέρωμα στη μνήμη του μεγάλου δασκάλου της κριτικής μουσικής, του Θανάση του Σκορδαλού. Άγιε Πρωτοσύγγελε, ήθελα στο σημείο αυτό να μιλήσουμε. Κάνατε μία ανοίξη προηγουμένως ότι οι εκκλησίες της Ανατολής είναι ανοιχτές. Είναι ανοιχτές. Να κάνουμε μία σύγκριση δυτικής και ανατολικής μουσικής. Μάλιστα. Είναι. Και θα ήθελα να μείνετε εσείς λίγο στο σημείο. Γιατί εμείς οι Ορθόδοξοι της Ανατολής δεν χρησιμοποιούμε όργανα στην Εκκλησία. Ενώ ήρθαμε να τιμήσουμε έναν άνθρωπο με όργανα. Αυτός μας δίνει αφορμή. Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, μέσα στη σύγχυση της εποχής και η μουσική μας παράδοση έχει υποστεί πολλές αλλοιώσεις. Δεν είμαι ειδικός, ούτε αρμόδιος. Έχω σπουδάσει μουσική, αλλά δεν είμαι μουσικολόγος, αλλά είπαμε προηγουμένως ότι στην Ορθόδοξη παράδοση η πόρτα της Εκκλησίας είναι ανοιχτή και ο ήχος του ψάλτη βγαίνει στην αυλή της Εκκλησίας, που εκεί θα ακολουθήσει στη συνέχεια το πανηγύρι, και ο ήχος της πανηγύριος θα έρθει σαν συνέχεια της λατρείας που θα μπει μέσα στο ναό και θα ιερολογηθεί. Στη Δυτική Εκκλησία οι πόρτες είναι κλειστές λόγω των κλιματολογικών συνθήκων, είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής σας, αλλά είναι μόνο οι κλιματολογικές συνθήκες ή μήπως αυτό δηλώνει και μία αποξένωση από αυτό που λέγεται λαϊκή παράδοση και επέκταση της λατρευτικής αλλοιώσεως, εντός εισαγωγικών η λέξη, δηλαδή της καλής αλλοιώσεως προς τον κόσμο, διότι εάν δεν υπήρχε η λαϊκή παράδοση τα 400 χρόνια της σκλαβιάς, για να πούμε το κλασικότερο των παραδειγμάτων, σήμερα θα είμαστε, τουλάχιστον για την Κρήτη, ίσως ένα αραβικό εμιράτο.
θα είμαστε ένα προτεκτοράτο κάποιες μουσουλμανικής χώρας ή δεν ξέρω τι άλλο. Η λαϊκή τέχνη στη ζωγραφική, στη μουσική, στις διάφορες εκφάνσεις διέσωσε και τα δόγματα και την πίστη που ήρθαν αργότερα ειδικοί για να τα κατοχυρώσουν, όχι να τα κατοχυρώσουν, για να τα επαναφέρουν από τη λύθη της τουρκικής λέλαπας των 400 χρόνων. Η Ανατολή την μουσική δεν την χρησιμοποιεί ως αυτοσκοπό. Στην Ορθόδοξη υμνογραφία, τελετουργία, η μουσική δίνει το λόγο. Ως εκ τούτου είναι δωρική. Η συγγένεια με το σκορδαλό. Η λύρα του σκορδαλού ήταν δωρική. Γι' αυτό και δεν λένε οι εχθροί του. Εγώ δεν είμαι ούτε μουντακικός, ούτε σκορδαλικικός, ούτε δεν ξέρω τι. Εγώ μιλάω σαν τρίτος. Ο σκορδαλός εσεβάστηκε την αποακοής παράδοση του ύφους της κρητικής μουσικής που είναι από τη φύση του δωρικό. Γι' αυτό και βλέπετε οι νέου τύπου κακοί γλεντζέδες, μπορώ να το πω γιατί είμαι γεννημένος σε αυτόν τον τόπο και ξέρω, ναι, του κακού τύπου οι κακοί γλεντζέδες, βλέπετε ότι ο σκορδαλός τους προσγείωνε στα πανηγυρία και κατηγορούσαν μας κοιμίζει. Γιατί? Γιατί δεν εισήρχοντο εις το βάθος της μουσικής. Ολό η μουσική δίνει το λόγο στη λατρεία, γι' αυτό και είναι δωρικός, απέριτος δηλαδή. Απλός. Η πατριαρχική αλλά σχολή. Αλλά συνάμα, ναι, και αρχοντικός. Αλλά την ίδια ώρα όμως είναι τόσο μεγαλοπρεπής, γι' αυτό και λέμε στα μουσικά δρόμενα, με συγχωρείτε που σας υποκαθιστώ μουσικός, ότι όσο πιο απλή μια μελωδία, τόσο πιο δύσκολη. Ο σκορδαλός δεν έβαζε, για να αφήσουμε τώρα το εκκλησιαστικό και να έρθουμε στο κοσμικό, δεν έβαζε ο σκορδαλός μπιχλιμπίδια όπου δει για να ανάψει τα αίματα, για να δημιουργήσει μια κακή ατμόσφαιρα, να δημιουργήσει ευθυμία, ναι, να δημιουργήσει κλίμα πανηγύρεως, ναι, ποτέ όμως μουσικής ασυδοσίας. Ουδέποτε πάτησε το δάκτυλό του σε ένα διάστημα που δεν το ενθυμείτο από τους γέροντες και τους παλαιούς. Ήξερε που θα βάλει τα. Το δάχτυλο πήγαινε εκεί. Τώρα, στη Δύση. Στη Δύση η μουσική χρησιμοποιείται για να συγκινήσει συναισθηματικά. Προσέξτε. Επιδερμικά. Γι' αυτό και δεν δίνει το λόγο. Τον δίνει, αλλά δεν τον δίνει μόνο, αλλά δια της μουσικής, της δυτικής μουσικής, προσπαθεί να υποτάξει τον άνθρωπο στο Θεό με ένα επιδερμικό θαυμασμό. Α, λέμε, όταν μπούμε σε μια καθολική εκκλησία και ακούσουμε τα αρμόνια και όταν λέμε, α, σε μας όταν μπούμε στα γραφικά εκκλησιάκια παραδείγματος χάρη του Αιγαίου, για να μην μιλάμε συνέχεια για την Κρήτη, δεν θα μας καταπλήξουν οι ψυχόρυφες εκκλησίες των δυτικών, που μπαίνεις μέσα στις εκκλησίες και έχεις ένα φόβο. Φόβο, ναι. Φόβο. Στα εκκλησάκια του Αιγαίου, αν θα διαβάζαμε λίγο Ελίτη τώρα αυτή την ώρα, θα βρούμε την αιγιοπελαγίτικη Νυφάλιο Μέθη της Ρωμιοσύνης. Σε αυτούς ανήκει και ο δάσκαλος ο Σκορδαλός. Και γιατί τώρα δεν χρησιμοποιούμε όργανα? Διότι το όργανο υποκαθιστά τη φωνή του ανθρώπου, ενώ στην Ορθόδοξη λατρεία η φωνή του ανθρώπου και μόνο είναι αυτή που πρέπει. Η ζωντανή φωνή του πλάσματος του Θεού και όχι του πλάσματος των ανθρώπων που είναι τα όργανα, μπορεί να απευθύνει τη δοξολογία, την ευχαριστία και την παράκληση στο Θεό. Αλλά άφησε για την λαϊκή παράδοση, για τον λαϊκό όργανο παίχτη, άφησε το υπόλοιπο της ζωής να το γεμίσει με τα τραγούδια της χαράς, του γάμου, της θλίψης, του θρήνου,
της ανάτασης των ερωτικών λόγων που ανταλλάσσονται μέσα στις συναντήσεις του ζευγαριού στο γάμο του χωριού και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία δεν μπορούμε βεβαίως σε καμία περίπτωση να τα βάλουμε μέσα στο γάμο. Να κάνω μια διακοπή. Θα μου επιτρέψετε μια ερώτηση? Παρακαλώ, παρακαλώ. Όχι, είναι λίγο περίεργη. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, εγώ έχω την άποψή μου και την σας επαναλαμβάνω ότι με συγκινήσατε με αυτά που είπατε μες στο ναό και μάλιστα ο τρόπος που λέτε τα είπατε για το Τρισάγιο. Βεβαίως, ο τρόπος που τα είπατε, η όλη στάση σας έδειξε ένα ορθόδοξο κληρικό. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Αλλά υπάρχει άποψη πολλών οι οποίοι λένε, τι θέλει τώρα ένας παπάς ιερομόναχος, τι θέλει η Εκκλησία τώρα να μπλέκεται με τις ματινάδες και τα ερωτικά. Ακούω τον κόσμο. Ναι. Όπως κατηγορούν και εμένα. Τι θέλει ο ψάλτης του Αγίου Μηνά να παρουσιάζει τέτοιες εκπομπές? Αυτά είναι. Με τον Σκορδαλό. Όχι με τον Σκορδαλό. Με τους Κρήτες. Γενικά, ναι. Αυτά είναι. Σκορδαλό τα λέω ό,τι λέει. Ναι. Τι θέλει ο πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού να ασχολείται με αυτά τα πράγματα που είναι ερωτικά, που είναι. Ακούω διάφορες σαχλαμάρες τέτοιες. Όχι, εγώ τις λέω ευθέως, Άγιο Πρωτοσύγκυρο. Όμως, εγώ κάνω την ερώτηση στον Πρωτοσύγκυρο. Επιτρέπεται η Εκκλησία, ας πούμε, να. Θα κάνω μία στροφή. Υπάρχει μία άλλη μερίδα κόσμου η οποία έρχεται και μου λέει, βλέπετε στην Αθήνα και στον Πειραιά, ο Πειραιός έχει ας πούμε χορευτικά συγκροτήματα με χορούς από όλη την Ελλάδα, και λέω ναι, βεβαίως, κάτε με, πρέπει η Εκκλησία κάποτε να αποφασίσει να διασώσει αυτή την παράδοση. Δηλαδή, ούτε όπως γράφεται στο άρθρο σας, το οποίο διάβασα και εκείνο είναι συγκινητικό, ότι απουσίασε η πολιτεία δια του Υπουργού Πολιτισμού. Εγώ αναφέρομαι και λέω, οι δάσκαλοι της Κωνσταντινούπολης για τους οποίους μιλήσαμε στο πρώτο μέρος έκαναν, ας πούμε, αυτή τη διάσωση της μουσικής. Λέω, εδώ για μας ήταν στην κηδεία από το Υπουργείο το αρμόδιο, ενώ πολιτισμού του ελεύθερου ελληνικού κράτους, αν δεν κάνουμε λάθος. Και αφήνω αποσιοποιητικά, διότι εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω. Πάντως, εξ όσων είδα εκ της τηλεοράσεως, τόσο στο Μητροπολιτικό Ναό, όταν τον προπέμψαμε, όσο και στο σπίτι, δεν είδα να συγκινείται η πολιτεία. Και σε μια εκπομπή σας ή που ήσασταν ναι, το είχε πει ο Θανάσης Σκορδαλός. Τον ερώτησε κάποιος, ναι. Λέει, το ελληνικό κράτος τι σας έχει προσφέρει μέχρι σήμερα, και είπε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Γνωρίζετε δε πολύ καλά, κύριε Δαμαρλάκη, και ότι ο δικός σας κλάδος των ιεροψαλτών που είναι. Εγώ δεν, όπως ξέρετε, δεν έχω ναό. Αλλά οι ψάλτες είναι η ραχοκοκαλιά αυτής της διατήρησης της ορθόδοξης εν στενή ενία εκκλησιαστικής και εν ευρυτέρα ενία βυζαντινής μουσικής. Το ένα συμπεριλαμβάνει τους ύμνους της Εκκλησίας και το δεύτερο τη μουσική λαϊκή μας παράδοση. Με ρωτήσατε λοιπόν. Ναι, να τελειώσω. Ναι. Λοιπόν, και επαναλαμβάνω ότι κάποιοι θα είπαν μπράβο στην Εκκλησία. Κάποιοι όμως θα είπανε τι δουλειά έχει τώρα η Εκκλησία να ανακατεύεται με τα τραγούδια αυτά κτλ. Και μάλιστα δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, εσείς θα μας το πείτε. Εγώ επαναλαμβάνω, έχω την άποψή μου. Πολλοί είπανε τι δουλειά έχει μέσα στις ψαλμωδίες να πάνε οι λυράριδες στον τάφο του και να παίζουν από πάνω λύρες. Ακούστηκε αυτό. Θέλω λοιπόν να μας σχολιάσετε τη θέση της Εκκλησίας πάνω στην παραδοσιακή μουσική και αν πρέπει η Εκκλησία να συμβάλλει στη διατήρηση αυτής της παράδοσης και αυτό, μάλλον να ξεκινήσετε από αυτό που συνέβη πάνω από τον τάφο του Θανάση του Σκορδαλού. Ναι, λοιπόν, κύριε Δαμαρλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι αυτό που ακούσατε και αυτό που μεταφέρετε, ότι είναι δύο ημερίδες, ότι η μια λέγει κακός η Εκκλησία, ναι, και η άλλη λέει καλός η Εκκλησία, πράγματι δημιουργεί ένα ερώτημα στους ευσεβείς ανθρώπους, στους ανθρώπους που ασχολούνται με την παράδοση, με τα εκκλησιαστικά δεδομένα. Αυτοί που βλέπουν αυτή την εκπομπή. Βεβαίως, αυτοί που μας ακούν αυτή την ώρα, και εγώ λοιπόν θα τους πω ότι δεν θα εκφράσω προσωπική άποψη. Θα πω ένα περιστατικό και όταν θα το ακούσουν οι άνθρωποι που μας ακούν, θα τους παρακαλούσα πάρα πολύ
να φέρουν χαρτί και μολύβι να μου πούν αν μπορούμε να πάρουμε ένα μολύβι και να κάνουμε μία μολοκοντιλιά σε αυτό που θα πω τώρα. Λοιπόν, είπα να μην πω προσωπικά, αλλά άντε θα το πω και το προσωπικό. Εγώ όταν είδα τους λιράριδες της Κρήτης, τα 10 λαούτα και τις 10 λίρες πάνω από τον τάφο του Θανάση του Σκορδαλού, πρέπει να σας πω ότι σύγκορμος ψυχήτε και σώματι αλλοιώθηκα. Και από την μουσική και από τη στιγμή, αλλά και από αυτό που υπόθηκε. Και θα εξηγήσω παρακάτω. Τώρα σταματώ το προσωπικό και θα βουτήξουμε, κύριε Δαμαρλάκη, θα βουτήξουμε μέσα στην ιστορία του γένους. Διότι, εάν ορισμένοι νομίζουν ότι ελληνική, ρωμαϊκή, ορθόδοξη μουσική παράδοση είναι αυτή που έφτιαξε μετά την ελληνική επανάσταση ο Μάουερ, ο αντιβασιλεύς του Όθωνος στο νεοελληνικό κρατήδιο της Αθήνας, που ο μεγάλος μουσικός της εποχής εκείνης, ο Εκμυτιλίνης, καταγόμενος σε Άκης είναι, Βερναδάκης, ο Βερναδάκης, Δημήτρης, ο οποίος έγραφε και είπε αλίμονο, λέει, εάν πας στην εκκλησία να ακούσεις τον Ψάλτη, διότι είχαν καταφτάσει οι εκ των προτεσταντικών ηγεμονιών της Γερμανίας που ήρθαν να φτιάξουν το νέο ελληνικό κράτος, να το διαφωτίσουν, και τους μέμφετε ο Μακρυγιάννης. Τώρα αν και ο Μακρυγιάννης είναι κατακριτέος και πρέπει να τον κάψουμε και αυτό, να βάλουμε τον Μάουερ και τον Όθωνα που ήρθαν να φωτίσουν δήθεν τους αγράμματους Ρωμιούς της Αθήνας, τους υπόδουλους, γράφει ο Βερναδάκης. Μην πάτε, λέει, στην εκκλησία, γιατί θα σας πούνε ότι ακούτε μουσική για γάτους, αναφέρει τα έντυπα της εποχής. Ενώ, λέει, η δεσποινής εκείνη η οποία θα πάρει το κλειδοκύμβαλο και προς Θεού, δεν στρέφουμε εναντίον της δυτικής μουσικής. Όχι. Αλλά όπως αυτή είναι ένα είδος, έχουμε κι εμείς ένα άλλο είδος. Και μάλιστα εμείς που διδασκόμεθα τη βυζαντινή μουσική, ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε υποχρεωτικά μαθήματα θεωρίας, σολφές και πιάνου για να πάρουμε το πτυχίο που έχω εγώ, ας πούμε. Και εσείς άλλοι και άλλοι άλλοι. Αλλά άλλο μαθαίνω τη μουσική του γείτονα και άλλο καταστρέφω τη μουσική μου. Γι' αυτό, λέει, και η δεσποινής η ευρισκομένη εις Αθήνας, λέει ο Βερναδάκης, τα έχει δημοσιεύσει ο μουσικολόγος ο Στάθης. Πατούσα, λέει, τα δάχτυλα αυτής επί του κλειδοκυμβάλου, είναι το πιάνο, το πιάνο. Αισθάνεται ότι είναι της υψηλής κοινωνίας και εκμαθούσα και την γαλλική και δύο λίγων και τον παλέτο. Έγινε και αυτή μία μεγάλη μορφωμένη κοπέλα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με το Ραγιά, με τη μουσική του Μακρυγιάννη, του Πατροκοσμά, του Ετωλού. Το Αμανέ. Τα δημοτικά της Ρούμελης, διότι αυτά είναι για τους αυτούς. Είναι, ας πούμε, για τους κοινούς θνητούς. Και όμως, μέσα σε αυτή τη μουσική, εμπροκειμένο και του δασκάλου μας, για τον οποίο βρεθήκαμε σήμερα εδώ, είναι η μουσική της αρχαίας Ελλάδας. Όλοι είναι η μουσική του Βυζαντίου. Όλοι, η οποία χωρίζεται σε κλάδους. Λοιπόν, η Εκκλησία, λοιπόν, όχι μόνον, και τώρα θα κάνουμε τη βουτιά, όχι μόνο διατήρησε αυτά, όχι μόνο τα υποστήριξε, αλλά απευθύνομαι σε αυτούς που κατηγορούν και τι δουλειά έχουν οι λύρες πάνω από τον τάφο. Λοιπόν, λέγω, λοιπόν, ότι όταν είδα αυτή την εικόνα, σας είπα, αφήνω το προσωπικό, άθελά μου, το μυαλό μου πήγε σε βιβλία και διαβάζω από την ιστορία της εκκλησιαστικής μουσικής, με συγχωρείτε, του Γεωργίου Παπαδοπούλου, Προέδρου, τον προανέφερα και προλίγο, του Μουσικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως Ορφεύς το 1890. Ποιος είναι ο μεγάλος της δυτικής μουσικής? Ο Μπετόβεν. Ένας από τους μεγαλύτερους. Άλλοι θα πούν ο Μότσαρτ. Άλλοι θα πούν, ναι, ο Χαρμάνινοφ, δεν ξέρω ποιος. Ένας είναι ο Μπετόβεν. Για μας, γιατί πριν φτιαχτεί η Αθήνα πρέπει να το ακούσουμε και να το καταλάβουμε, ο λόρος της παράδοσής μας είναι η Κωνσταντινούπολη.
η Αθήνα είναι το κέντρο του νεοελληνικού κράτους, το οποίο εκφράζει τον αθηνοκεντρισμό και τον νεογρεκυλισμό. Πράγματα χιλιοϊπωμένα. Στην Κωνσταντινούπολη, όπου είναι επί της εποχής του Μπετόβεν της δικής μας μουσικής τώρα, που ονομάζεται Πέτρος Πελοποννήσιος. Μέγας Πέτρος. Μέγας Πέτρος. Ο μεγαλύτερος μουσικός της Ανατολής πέθανε το 1777, για αυτούς που θέλουν. Θα διαβάσω δύο λέξεις και να έρθουν μετά να μας... και με αυτό θα απαντήσω στο αν έκαμαν καλά οι λυράριδες ή αν είναι ορθόδοξο ή τι γυρεύουν οι λύρες κτλ. Ο μεγάλος λοιπόν Πέτρος ο Πελοποννήσιος, Λαμπαδάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, βεβαίως, ο μεγαλύτερος ψάρτης και συνθέτης της μεταβυζαντινής περίοδου, υπήρξε, και να το ακούσουν καλά αυτοί που κατηγορούν, συνθέτης εξωτερικής κοσμικής μουσικής. Το επαναλαμβάνω. Συνθέτης εξωτερικής κοσμικής μουσικής. Προς Θεού, δεν εννοούμε τα ξετσίποτα των ημερών μας, διότι τότε δεν υπήρχε ξετσιποσύνη. Υπήρχε ήθος στη μουσική. Δίδαξε, συστηματικοποίησε τη δική μας μουσική, αλλά έμαθε και τους Τούρκους να ψάλουν, κύριε Δαμαρλάκη, και απαντώ στο Αμανές. Ποιους Αμανέδες? Είχαν οι Τούρκοι ποτέ μουσική? Είπατε στην εκπομπή εκεί των αφιερωμάτων με τον Μακαρίτη, τον δάσκαλο, για τον Μέγα Αλέξανδρο, ότι είχε επισκεφθεί την Ανατολή. Ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε τη μακεδονική φόρμιγγα και τους έδωσε τη μουσική. Τίποτα. Μέχρι του Πέτρου του Πελοποννησίου είχαν κάτι σημαδόφωνα, λένε αυτοί εκεί πέρα. Αλλά μουσική με νότες τους έγραψε ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος, που πέθανε το 1777. Του οποίου οι μαθητές, λέει η μουσική ιστορία του Παπαδοπούλου, που τυπώθηκε το 1890 στην πόλη, ήταν διασπαρμένοι ως την Αραβία και την Περσία. Κατήφθηνε δηλαδή ένας άνθρωπος ολόκληρο το μουσικό γίγνεσθε, τις παρτιτούρες, να το πούμε στη γλώσσα τη σημερινή, ολόκληρης της Ανατολής. Πεθαίνει. Η ταφή αποφασίζεται, πήγαν οι μαθητές του οι ψάλτες, πήγαν οι μαθητές του οι άλλοι που μαθαίνανε εξωτερική κοσμική μουσική, και εδώ θα ακούσετε τώρα, που το ξέρετε κύριε Σύζητα Μαρλάκη, αλλά θέλω να το ακούσουν οι ακροατές μας και οι τηλεθεατές μας, ότι πήγαν οι δερβίσιδες όλων των τεκέδων της πόλεως. Επαναλαμβάνω από πού τα λέω, δεν τα κατέβασα, ούτε κατά παράδοση, είναι γραμμένα. Και ζήτησαν από τον Πατριάρχη νεόφυτο τότε να ψάλουμε στην εκκλησία στον Πέτρο τον Πελοποννήσιο με τους πλαγίαυλους, το νέοι το λεγόμενο, για το δάσκαλό τους, διότι ήταν ο δάσκαλός τους. Αυτός τους συστηματικοποίησε την μουσική, τη λατρευτική του μουσική, έτσι. Λοιπόν, ο Πατριάρχης βέβαια, επειδή τα δόγματα δεν επιτρέπουν, επειδή αυτή είναι αλόθρησκη, είπε όχι, και διαβάζω τα λόγια του Πατριάρχου Νεοφύτου. Σας παρακαλώ να μας ακολουθήσετε μέχρι τον τάφο και εκεί να πράξετε το καθήκον σας προς αυτόν. Άρα να αναθεματίσω με τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, διότι δεν τα είπε καλά. Και πάμε παρακάτω. Και όταν ο μεγάλος δάσκαλος της Ανατολής τοποθετήθηκε στον τάφο του, αφού ο Πατριάρχης και οι κληρικοί διάβασαν το Τρισάγιο όπως και στο Σκορδαλό, εκτός των άλλων οι δερβίσιδες, θα πει ας πούμε οι ηγούμενοι των μουσουλμανικών ταγμάτων, της μουσουλμανικής θρησκείας, που σήμερα μας κόβουν τα κεφάλια, ναι, μέχρι και αυτοί οι δερβίσιδες περικύκλωσαν το μνήμα του Πέτρου του Πελοποννησίου, ψάλλοντας με τους αυλούς τους, με τον νέο τους, παθητικά, συγκινητικά μέλη, λέει ο Παπαδόπουλος, το 1890 τυπώθηκε η μουσική του ιστορία. Ο Πέτρος πέθανε το 1777, το λέω για πολλωστή φορά.
ψάλανε συγκινητικά παθητικά μέλη στον Πέτρο τον Πελοποννήσιο, τον Μπετόβεν εντός εισαγωγικών της καθημάς ανατολικής μουσικής. Μάλιστα, ένας από τους μεγάλους δερβίσιδες αναφέρει επιλέξει ο Παπαδόπουλος, δεν το γράφω εδώ στο άρθρο, ένδακρης, δηλαδή κατάβρεχτος από τα, έγινε μουσκίδι από τα, από τα κλάματα, κατέβηκε στον τάφο, πήρε τον πλαγί αυλό του που του εμάνθανε μουσική ο Πέτρος, τον έβαλε στην αγκαλιά του δασκάλου και ανεφώνησε τουρκιστή. Ακούστε, ανεφώνησε τουρκιστή για να ακούσουν οι Τούρκοι τα εξής επιλέξει. Ω Μακαρίτα διδάσκαλε, λάβε και αφημών των ορφανών μαθητών σου, των ορφανών μαθητών σου, των μουσουλμάνων, το τελευταίο τούτο δώρον τον αυλό, ή να συμψάλεις άσματα δι' αυτού εις τον παράδεισον μετά των αγγέλων. Απαντώ λοιπόν σε αυτούς που λένε ότι αυτό ήταν λάθος. Άρα αναθεματισμένος και ο Πέτρος, μη χριστιανός και ο Πατριάρχης Νεόφυτος, εδώ προσκύνησαν οι μεμέτιδες. Και εμείς σήμερα ενταφιάζομαι τον δάσκαλο των δασκάλων και λέμε ότι αυτά είναι αντορθόδοξα. Είναι αντορθόδοξα, δεν είναι αντορθόδοξα, είναι μάλλον δυτικοχριστιανοπρεπής άποψη η οποία χωρίζει τον άνθρωπο από την Εκκλησία, χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό, χωρίζει το πάθος του ανθρώπου και δεν το αγκαλιάζει. Γι' αυτό και η Ορθόδοξη Ανατολή δεν έζησε Μεσαίωνα. Τι είναι ο Μεσαίωνας? Η απόσταση του κληρικού, των επισκόπων από το λαό. Έφτιαξαν μια κάστα, το λεγόμενο κίνημα του κληρικαλισμού, απομακρύθηκαν από τον λαό, τον άφησαν μέσα στη μιζέρια του χωρίς να ενδιαφέρονται. Εδώ ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως το 1777 τους λέει: σας παρακαλώ να μας ακολουθήσετε μέχρι τον τάφο. Δεν είχε να φοβηθεί, διότι τότε η πόλη είχε μιλιούνια, δεν είναι σήμερα που είναι 5-6 χιλιάδες. Να μας ακολουθήσετε και εκεί να πράξετε το καθήκον σας προς αυτόν. Και αν αρχίσω να λέω για τον Πέτρο άλλα περιστατικά, θα πιάσουμε 6-7 ώρες εκπομπή. Επειδή του περιεχομένου, γιατί επειδή χτυπάω τώρα αυτό, θα σου πούν και το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο ήταν, αν ενθυμούμε καλώς, μόνο εκείνος που αγαπά μπορεί να το πιστέψει, πως της αγάπης ο καημός της σταματάει τη σκέψη. Μάλιστα. Εδώ θα μου πούν πολλοί, είναι ερωτικά πράγματα, είναι σαρκικά πράγματα και η Εκκλησία βεβαίως. Η Εκκλησία δεν διδάσκει την ασυδοσία. Και όπως έλεγε και ο Μακαρίτης ο Σεραφείμ, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, που είχε χιλιάδες αγράμματος, ο ίδιος έλεγε, εγώ είμαι αγράμματος. Ήταν ένας πρακτικός άνθρωπος. Θα σας πω μετά, παρόλο ότι με ειδοποιούν ότι τελείωσε, ναι, ο χρόνος μας. Ναι, θα τελειώσω. Ναι. Είπε την αθλειότητα, όπου και αν τη συναντήσω, τη συχαίνομαι, την απεχθάνομαι. Βεβαίως η Εκκλησία δεν αγκαλιάζει τους καρπούς της αμαρτίας και της ασυδοσίας και της πορνείας και τα συναφή. Αλλά τι σημαίνει από ορθοδόξου πνευματικής άποψης τη σταματάει τη σκέψη? Ο πατήρ Παΐσιος έφευγε από το Όρος, πήγαινε στη Θεσσαλονίκη και του λέγαν τα μαθητούδια του, τα καλογεράκια του: «Γέροντα, έχει ερωτικά τραγούδια το λεωφορείο. Να του πούμε να τα κλείσει, μήπως σας ενοχλεί στην προσευχή?» Και απαντούσε: «Έχω τη δύναμη να τα μεταστρέφω μέσα μου, και όταν ακούω αυτοί να λένε για κοσμικούς έρωτες, εμένα ο νους μου ανεβαίνει στον έρωτα του Θεού». Βλέπετε, ο άνθρωπος της καλής. Μου επιτρέπετε? Παρακαλώ. Μου δίνετε αφορμές. Αν και με ειδοποίησαν, σας επαναλαμβάνω να τελειώσουμε. Ήμουν με το βασιλικό σε πανήγυρι στο Αίγιο. Τελειώνοντας η πανήγυρη, στο τραπέζι. Ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων και η Γαλλία κάθεται απέναντί μας. Όλοι λένε από κάτι.
με παρακαλεί ο βασιλικός χαμηλόφωνα να πω το «Μια βοσκοπούλα αγάπησα». Και γυρίζω εγώ και λέω στη γυναίκα του βασιλικού, «Μα είναι ο δεσπότης μπροστά». Και τα ακούει ο δεσπότης. Και σηκώνεται απάνω και λέει, «Κύριε Δαμαρλάκη, να πείτε αυτό το τραγούδι. Σας παρακαλώ εγώ». Και όταν το είπα και κάθισα κάτω, γυρίζει και λέει, «Ποιος σας είπε ότι η Εκκλησία είναι αντίθετη στην αγάπη? Ποιος σας είπε? Ποιος σας έχει περάσει αυτά τα μηνύματα είναι, μέσα σας?» Είναι αντίθετη στην διαστροφή της αγάπης. Βεβαίως. Στον εξευτελισμό. Στον εξευτελισμό της αγάπης. Λοιπόν, τη σταματάει τη σκέψη, ψάλλαν οι λυράριδες. Μα αυτή δεν είναι η ορθόδοξη πνευματολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τον 14ο αιώνα, του Σιμεών του Νέου Θεολόγου, τον 10ο αιώνα, των Καπαδοκών Πατέρων, που λέει ότι τον Θεό δεν τον γνωρίζουμε μέσα από τη λογική, από τη σκέψη. Δεν είναι υψηλή έννοια, αλλά είναι βίωμα. Γι' αυτό κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει αν δεν το ζήσει. Είναι εμπειρία αυτό που μεταφέρει ο λόγος. Μπορεί να απευθύνεται εκεί σε θέματα κοσμικά, ναι, αλλά εμείς το μεταστρέφουμε κατά τον πατέρα Παΐσιο και το κάνουμε πνευματικά. Θα είναι προτιμότερο να μιλήσουμε με την αγάπη. Είναι προτιμότερο να μιλήσουμε μη επιδερμικά, αληθινά, να προσεγγίσουμε και να ακούσουμε ότι και ο λόγος ο συγκεκριμένος, στη συγκεκριμένη στιγμή, ήταν και αυτός απότοκο, είναι και αυτός απότοκο, όπως και η μουσική, η κριτική, της καθημάς ορθοδόξου πνευματολογίας. Δεν μονοπολούμε, ούτε γενικεύουμε. Είναι γεγονότα. Εάν θα βάλουμε, κύριε Δαμαρλάκη, να αρχίσετε εσείς να λέτε ένα ψαλμό και εγώ να αρχίσω να λέω ένα δημοτικό, θα βγάλουμε το 99,9% ότι είναι από κομμάτια δικά μας, και οι κύριοι και οι έξυπνοι της νεότερης ελληνικής μουσικής, οι οποίοι κατηγορούν περί αμανέδων, να έρθουμε να τους πούμε ότι τη θεωρία της μουσικής την έγραψε ο Πυθαγόρας. Μπας ήταν Τούρκος και αυτός. Δηλαδή είναι μια σύγχυση, και γι' αυτό δεν μπορώ να δεχτώ ότι δι' ενός φτωχού συναισθήματος που δημιουργούμε με τα synthesizer, τα καινούργια αυτά μηχανήματα της μουσικής. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος που βλέπω νέα παιδιά, νέα συγκροτήματα να ασχολούνται με παραδοσιακά όργανα, τα οποία, κύριε Δαμαρλάκη, δεν έχουν τάστα στα έγχορδα, είναι ελεύθερα, για να κάνουν τις μικρές αλλοιώσεις της καθημάς βυζαντινής μουσικής, διότι δεν είναι τόνος ή μητόνιος εμάς, αλλά όπως είναι στην Ευρωπαϊκή, αλλά σε εμάς είναι τόνος, ημιτόνιο και ελάσσονες τόνοι, μικροί-μικροί, οι οποίοι μικροί-μικροί είναι τα μπιχλιμπίδια της παράδοσής μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή παρουσία σας και θα ήθελα να σας ζητήσω την άδεια στην αυριανή βραδινή εκπομπή, που δεν θα είναι αφιερωμένη στο Αθανάση του Σκορδαλό. Έχω από καιρό ειδοποιήσει κάποιον βιολάτορα από τα Χανιά για να κάνουμε εκπομπή, τις ζωντανές εκπομπές που κάνω κάθε Δευτέρα, να χρησιμοποιήσω και λόγους από το Τρισάγιο και σημεία από τη σημερινή εκπομπή. Όχι μόνο να τα χρησιμοποιήσετε, αλλά θα ήταν και πολύ μεγάλη μου χαρά να παρέμβω. Διότι, θα χαρώ ιδιαιτέρως. Διότι εγώ αυτά που λέω εδώ πέρα, κύριε Δαμαρλάκη, το ξέρετε καλά, δεν είναι τίποτα δικό σας. Τότε να το ανακοινώσουμε ότι στην αυριανή βραδινή εκπομπή, ζωντανή ίσως εκπομπή, ίσως αν με αφήσει, κριτικής ξέρετε μουσικής, το βαρύ πρόγραμμα βεβαίως που έχω. Γνωρίζετε ότι πόσες φορές θέλω να φύγω, να πάω κάπου, δεν προλαβαίνω. Και σήμερα. Όχι, τηλεφωνικά βεβαίως. Ναι. Τηλεφωνικά να επέμβετε. Αν μπορούσαμε να κάνουμε μια παρέμβαση, διότι, κοιτάξτε, πρέπει να ενισχύσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Και να πούμε και ένα τελευταίο, για να μην είναι όλα ωραία και λιβανίσματα. Ο Σκορδαλός έφυγε. Ο Θεός να τον αναπαύσει. Μας άφησε παρακαταθήκη. Τα νέα παιδιά δεν έχουν τη δύναμη της απομνήμης παράδοσης της μουσικής. Είναι απαραίτητο το Υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με τους ιεροψάλτες, τους καθηγητάς της βυζαντινής μουσικής και της ευρωπαϊκής μουσικής, να καταρτήσουν πρόγραμμα καταγραφής, συστηματικοποιημένης καταγραφής των κοσμικών τραγουδιών της κριτικής μουσικής, τα λαϊκά τραγούδια, τα όλα, διότι θα χαθούν. Και θα μου πείτε πάλι, μήπως είσαι κοσμικός, Πάτερ Μακάρι, μήπως δεν εκφράζεσαι εκκλησιαστικά? Παραπέμπω τους αγαπητούς μας τηλεθεατές στις εκδόσεις του τυπογραφείου του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
που τις έχετε και τις ξέρετε, με κοσμικά τραγούδια ελληνικά και τουρκικά, τα οποία αν δεν υπήρχαν δεν θα μπορούσε να παίξει το συγκρότημα Βόσπορος. Βεβαίως. Που ήρθε στο Ηράκλειο της Κρήτης και κοντέψανε να σπάσουν οι πόρτες της Βασιλικής. Εγώ στη Θεσσαλονίκη ήμουν τότε και έγινε ο χαμός. Λοιπόν, δεν θα υπήρχε Βόσπορος και χαίρομαι τα νέα παιδιά που αναζητούν τις πηγές της μουσικής παράδοσης. Και στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αρχιεπισκοπής πολλά παιδιά παίρνουν και λένε: «Σας ευχαριστούμε γιατί βάζετε καλή μουσική». Όχι εκκλησιαστική, προσέξτε. Ευρύτερη, ναι. Επηρεασμένη, ναι, ναι. Από αυτήν. Μουσική. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δαμαρλάκη, και ο Θεός να αναπαύσει το Μακαρίτη το δάσκαλο, κοινός φίλος. Να ευχηθώ στους οικείους του υπομονή, αντοχή, και το μόνο πράγμα που θα τον αναπαύσει είναι μια προσευχή, μια ηχηρή προσευχή στο Θεό που ημνείται με αγγέλους, και σε αυτούς τους αγγέλους προσευχόμεθα να τον κατατάξει για να τον ημνεί και εκείνος εφόσον ήξερε να ψάλει. Μάλιστα. Θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πιστεύουμε ότι θα πραγματοποιηθεί η αυριανή παρέμβασή σας τηλεφωνικά στην εκπομπή. Ναι, ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσουμε και εσάς που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Χριστός Ανέστη. Thank you.